Κατά την περίοδο τη Απικιοκρατία στην Ινδία, κάποιο Βρετανό κυβερνήτη διαπίστωσε ότι η πόλη του άρχισε να έχει πρόβλημα επειδή κυκλοφορούσαν πολλέ κόμπρε στου δρόμου. Ξέρετε, όπω έχουμε πρόβλημα με τα περιστέρια στην Αθήνα. Επειδή όμω η πόλη δεν διέθετε κάποια υπηρεσία που να ελέγχει του πληθυσμού άγριων ζώων και ο ίδιο δεν είχε καμία όρεξη να την οργανώσει από την αρχή, αποφάσισε να κάνει ένα κόλπο που δεν μπορούσε με τίποτα να πάει στραβά. Επικήρυξε τα ερπετά ώστε όποιο πολίτη έφερνε μία νεκρή κόμπρα θα έπαιρνε μια μικρή αλλά όχι ευκαταφρόνητη αμοιβή. Αντί όμω η κατάσταση να βελτιωθεί, μέσα σε λίγου μήνε οι δρόμοι τη πόλη έφτασαν να έχουν το μεγαλύτερο πληθυσμό από κόμπρε που είχε παρατηρηθεί ποτέ. Τα οικονομικά κίνητρα λειτουργούν πάντα. Μερικέ φορέ όμω όχι προ την κατεύθυνση που περιμένουμε. Πάμε να δούμε τα συναρπαστικά οικονομικά των κινήτρων. Καλώ ήρθατε στο Greekonomics. Με αυτό το βίντεο θα διακόψουμε για λίγο τη σειρά για την ελληνική κρίση και θα μιλήσουμε για ένα θέμα που είχα προγραμματίσει για λίγο αργότερα. Αλλά αυτέ τι μέρε ήρθε απροσδόκητα στην επικαιρότητα. Οπότε στο σημερινό επεισόδιο εξηγούμε πώ λειτουργούν τα οικονομικά κίνητρα και εξετάζουμε αν το πρόγραμμα που πρόσφατα ανακοίνωσε η κυβέρνηση μπορεί πραγματικά να αυξήσει του εμβολιασμού. Πρώτα όμω, α τελειώσουμε την ιστορία με τι κόμπρε για να μην σα κρατώ άλλο σε αγωνία. Όταν οι Ινδοί πολίτε λοιπόν έμαθαν για το νέο σύστημα, βγήκαν μαζικά προ αναζήτηση του Ερπετού. Στην πόλη ήταν κάπω δύσκολο να παγιδεύσουν τι κόμπρε. Οπότε άρχισαν να τι κυνηγούν στην ύπεθρο που τα κακόμερα τα ζωντανά δεν ενοχλούσαν κανένα. Όταν κατάφερναν να ανακαλύψουν κάποια φωλιά, παγίδευαν τα ερπετά, όχι όμω για να τα σκοτώσουν και να εισπράξουν την αμοιβή. Αντιθέτω, έφερναν τι κόμπρε στην πόλη, όπου τι εξέτρεφαν κρυφά στα υπόχεια των σπιτιών, ώστε να μπορούν να έχουν ένα πιο σταθερό εισόδημα, δεδομένου ότι οι κόμπρε πολλαπλασιάζονται αρκετά γρήγορα. Κάποια στιγμή, οι Βρετανοί απεικιοκράτε άρχισαν να αντιλαμβάνονται ότι δαπανούν ένα σωρό στο πρόγραμμα επικήρυξη Χωρί ο αστικό πληθυσμό των φιδιών να μειώνεται, και αφού ψηλιάστηκαν τι συνέβαινε, αποφάσισαν να διακόψουν το πρόγραμμα. Αυτό εξαγρίωσε πολλού Ινδού που είχαν επενδύσει χρόνο, εργασία και εγκαταστάσει στην κομπροτροφία, οπότε σε μια προσπάθεια να πιέσουν τον κυβερνήτη να αλλάξει γνώμη, άρχισαν κρυφά να απελευθερώνουν κόμπρε στου δρόμου. Ο κυβερνήτη όμω δεν άλλαξε γνώμη, και σε λίγου μήνε ο πληθυσμό των φιδιών στην πόλη είχε φτάσει σε επίπεδο πολύ χειρότερο από ότι ήταν πριν το πρόγραμμα επικύρ η ιστορία με το παράδοξο τη κόμπρα χρησιμοποιείται συχνά για να εξηγήσει το πώ καλέ προθέσει μπορεί να οδηγήσουν σε άσκημε καταστάσει. Είναι απαράβατη η οικονομική αρχή, λοιπόν, ότι τα νοήμωνα όντα ανταποκρίνονται στα κίνητρα. Κάποιε φορέ όμω αυτό που θέτει τα κίνητρα μπορεί να αστοχήσει να προβλέψει πώ οι άνθρωποι μπορούν να τα στρεβλώσουν προ όφελό του. Μάλιστα, αρκεί μόνο ένα ή δύο να φανούν πιο εφευρετικοί από αυτόν που θέτει τα κίνητρα, ώστε να τραβήξουν και του υπόλοιπου να καταστρατηγήσουν μαζικά το σύστημα προ όφελό του. Η στρέβλωση κινήτρων συναντάται πολύ συχνά στην άσκηση πολιτική. Την έχουμε δει κατ' επανάληψη σε προγράμματα που έχουν να κάνουν με συγκράτηση πληθυσμού ζώων, τελευταία φορά στη Δυτική Βιρτζίνια, με το πρόβλημα των αγριόχειρων, όπου εκεί η επικήρυξη οδήγησε του κυνηγού να γεμίσουν τον τόπο με δολώματα που τελικά έφεραν περισσότερου αγριόχειρου στην περιοχή από όλα τα τριγύρω δάση Την ίδια ιστορία την έχουμε δει και αλλού, με ποντίκια, ακόμη και με ελάφια. Τρέβλωση στρέβλωση κινήτρων συμβαίνει και σε άλλε δημόσιε πολιτικέ. Συγκεκριμένα, έχουμε δει πω όταν βιομηχανίε επιδοτούνται για τη μείωση τοξικών αποβλήτων που προέρχονται από συγκεκριμένε παραγωγικέ διαδικασίε, συχνά παρατηρείται αύξηση των αποβλήτων αντί για Για παράδειγμα, ένα εργοστάσιο μπορεί να κατασκευάζει μπαταρίε που παράγουν ω αποβλήτο μια επικίνδυνη διοξίνη. Το κράτο λοιπόν χρηματοδοτεί το εργοστάσιο για να διασπά οικολογικά τη διοξίνη, επειδή η επιχείρηση δεν έχει το κίντρο να το κάνει από τη. Αυτό όμω κάνει το εργοστάσιο να παράγει ακόμα περισσότερε μπαταρίε, μόνο και μόνο για να πληρώνεται για την καταστροφή μεγαλύτερη ποσότητα διοξίνη, κάτι που συνολικά βλάπτει το περιβάλλον. Ένα κάπω παρόμοιο παράδειγμα συνέβη και με την αγροτική παραγωγή στη χώρα μα, για το οποίο είχαμε μιλήσει στο πρώτο βίντεο αυτού του καναλιού. Τη δεκαετία του 80, λοιπόν, στα πλαίσια τη κοινή αγροτική πολιτική, η ΕΟΚ επιδοτούσε την καταστροφή ποσοτήτων αγροτική παραγωγή στι χωματερέ όταν αυτέ ήταν πλεονασματικέ. Πολλοί αγρότε, λοιπόν, διαπιστώνοντα ότι όσο πιο πολλά φρούτα πέταγαν, τόσο υψηλότερε επιδοτήσει εισέπραταν, μείωναν καλλιέργειε που δεν ήταν πλεονασματικέ και αύξαναν αυτέ που ήταν πλεονασματικέ, ώστε να παίρνουν τι επιδοτήσει που ήταν σταθερέ και εγγυημένε. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα γι' αυτό, ρίξτε μια ματιά σε εκείνο το βίντεο. Ένα άλλο παράδειγμα που έχει να κάνει με την ελληνική πραγματικότητα είναι το μέτρο του δακτυλίου που εφαρμόζεται στην Αθήνα και το οποίο αρχικά, αντί να μειώσει το κυκλοφοριακό πρόβλημα, Αύξησε τον αριθμό των αυτοκινήτων αφού πολλοί αγόρασαν και δεύτερο όχημα για να παρακάμψουν το μέτρο. Επειδή, μάλιστα, η δαπάνη για τα νέα αυτοκίνητα δεν ήταν αμεληταία για του πολίτε, η αύξηση του στόλου αρχικά απαρτίστηκε από κυρίω φθηνότερα και παλαιότερη τεχνολογία αυτοκίνητα που εξέπεπαν και περισσότερα καυσαέρια. Μια υπόθεση παρολίγων στρέβλωση είχε παρουσιαστεί στην πρόσφατη επικαιρότητα τη πανδημία όταν κάποιο λιμοξιόλογο από αυτού που εμφανίζονται λίγο περισσότερο στα κανάλια από ότι στα εργαστήρια είχε προτείνει πω όσοι είχαν νοσήσει δεν έχει νόημα να συμμετέχουν στα περιοριστικά μέτρα αφού διέτρεχαν ελάχιστο κίνδυνο να κολλήσουν ξανά. Από ανοσολογική πλευρά αυτό ίσω να ευσταθεί. Από οικονομική πλευρά όμω θα έδινε κίνητρο σε πολλοί κόσμο να κολλήσει θελημένα τον ιό για να εξαιρεθεί των μέτρων. Πράγμα που θα έβαζε σε τεράστιο ρίσκο τη δημόσια υγεία. <Τι> το γεγονό ότι κάποιο επιδοτείται αν είναι κάπω σαν το εμβόλιο να κοστίζει μια αρνητική τιμή. Δηλαδή πληρώνεσαι για να το κάνεις αντί να πληρώσεις. Οι αρνητικέ τιμέ δεν είναι κάτι ασυνήθιστο στην οικονομική θεωρία. Υπάρχουν τρει κύριε κατηγορίε αγαθών που έχουν αρνητική τιμή. Τα σκουπίδια, που πληρώνει κάποιον για να τα πάρει. Τα αγαθά υψηλή επικινδυνότητα ή ρίσκου, που πάλι πληρώνει κάποιον για να αναλάβει αυτό το ρίσκο που ενέχουν. Και τα αγαθά που η χρήση του χαρακτηρίζεται από θετική εξωτερικότητα. Τα εμβόλια ξεκάθαρα δεν είναι σκουπίδια. Το αντίθετο. Είναι αποτελέσματα θαυμαστή επιστημονική έρευνα και μπορούν αποδεδειγμένα να σώσουν τη ζωή τη γιαγιά σου αλλά και κάποια στιγμή να επιτρέψουν και σε μένα να έρθω στην Ελλάδα να δω τη μάνουλα μου που κοντεύουν δύο χρόνια που έχω να τη δω. Επίση, δεν είναι υψηλού ρίσκου, αφού έχει μεγαλύτερη πιθανότητα να πεθάνει από υπερβολική κατανάλωση χαλβά παρά από τι παρενέργειε του εμβολίου. Οπότε λογικά πρέπει να ανήκουν στην τρίτη κατηγορία. Τι είναι όμω τα αγαθά θετική εξωτερικότητα. Η συντριπτική πλειοψηφία των αγαθών που καταναλώνουμε δεν παρουσιάζει καμία εξωτερικότητα. Αν φας για παράδειγμα ένα μήλο, κάνεις καλό στον εαυτό σου γιατί το γιατρό τον κάνει πέρα, αλλά δεν επηρεάζει θετικά κανέναν άλλο γύρω σου. Το ίδιο συμβαίνει με τα περισσότερα προϊόντα. Υπάρχουν όμως κάποια αγαθά που όσο εσύ τα καταναλώνεις και εσύ ωφελείσαι, αλλά και πολλοί άλλοι γύρω σου. Το να ωφελείται ένα κοινωνικό σύνολο από την ατομική κατανάλωση κάποιου τρίτου ονομάζεται θετική εξωτερικότητα. Υπάρχουν φυσικά και αρνητικές εξωτερικότητες αλλά αυτέ θα τι δούμε σε ένα άλλο βίντεο. Το εμβόλιο λοιπόν είναι ένα αγαθό που χαρακτηρίζεται από θετική εξωτερικότητα, γιατί βοηθά και εσένα που το κάνει να μην αρρωστήσει και το κοινωνικό σύνολο με το να υπάρχει ένα λιγότερο που μπορεί να μεταδώσει την ασθένεια. Το πρόβλημα με τα αγαθά που παρουσιάζουν θετικέ εξωτερικότητε είναι ότι ο χρήστη πληρώνει εξ ολοκλήρου το κόστο του, αλλά δεν απολαμβάνει ολόκληρο το όφελο από την καταναλωσή του, το οποίο κατά κάποιο τρόπο διαρρέει προ την κοινωνία. Αυτό συχνά αποτρέπει του ιδιώτε από το να καταναλώνουν αυτά τα προϊόντα, που σημαίνει ότι χάνεται προσωπικό και κοινωνικό όφελο. Δεν είναι λοιπόν ασυνήθιστο να βλέπουμε αυτά τα αγαθά να επιδοτούνται από το δημόσιο για να ενθαρρύνουν του ιδιώτε να τα καταναλώσουν. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα αγαθών με θετικέ εξωτερικότητε. Η εκπαίδευση που αναβαθμίζει όχι μόνο το χρήστη τη, αλλά και την κοινωνία συνολικά στην Ελλάδα επιδοτείται, είναι εντελώ δωρεάν. Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που είναι φιλικά προ το περιβάλλον Επιδοτούνται. Το ίδιο ίσχυε και κάποτε με την απόσυρση. Η μόνωση που βάζετε στο σπίτι σα επιδοτείται γιατί μειώνει τι ανάγκε τη πόλη σα για ηλεκτροδότηση. Η χρήση των μέσων μαζική μεταφορά επιδοτείται, μια και τα εισιτήρια δεν καλύπτουν το κόστο λειτουργία του σχεδόν πουθενά. Σε πολλέ χώρε που μαστίζονται από το HIV, επιδοτείται ακόμη και η αγορά προφυλακτικών. Ο σκοπό των οικονομικών κινήτρων είναι να σπρώξουν του οριακού χρήστε στην κατανάλωση του αγαθού, ώστε να υπάρξει όφελο για ολόκληρη την κοινωνία. Να δούμε ένα παράδειγμα για να το καταλάβουμε καλύτερα. Α υποθέσουμε ότι έχουμε τη Σοφία, το Μάνο, τον Πέτρο και τη Σωτηρία που πρέπει να πιστούν να εμβολιαστούν. Και από του τέσσερι υπάρχει το ίδιο όφελο προ την κοινωνία αν εμβολιαστούν, γιατί αναπτύσσεται επιτέλου ανοσία και φεύγουμε όλοι για διακοπέ στα θέρετρα του Αγρινίου. Το προσωπικό όφελο που βλέπει ο καθένα του στα εμβόλια όμω δεν είναι απαραίτητα το ίδιο. Η Σοφία μπορεί να βλέπει μεγάλο όφελο γιατί η μαμά τη είναι ανοκατασταλμένη, α πούμε, ο Μάνο έχει λίγο χαμηλότερο γιατί είναι νεότερο και έχει λιγότερε πιθανότητε να νοσήσει σοβαρά. Ο Πέτρο, από την άλλη, έχει αρνητικό προσωπικό όφελο, γιατί βαριέται να πάει στο εμβολιαστικό κέντρο και να περιμένει, άσχετο που αυτό είναι οργανωμένο αλφαδιά. Και τέλο, η σωτηρία δεν θέλει να εμβολιαστεί, επειδή νομίζει πω ο Bill Gates θέλει να τη βάλει τσιπάκι, γιατί πεθαίνει στην περιέργεια να ξέρει τι κάνει η σωτηρία κάθε μέρα. Α υποθέσουμε τώρα πω η τιμή του εμβολίου είναι κάπου σε αυτό το ύψο. Αυτό σημαίνει πω κανεί του δεν θα εμβολιαστεί, γιατί για κανέναν το προσωπικό όφελο δεν υπερβαίνει το ποσό που πρέπει να πληρώσει για το εμβόλιο. Η εξωτερικότητα λοιπόν συντελεί σε ένα σημαντικό διαφυγόν κοινωνικό κέρδο, αφού υπάρχει θετική διαφορά κοινωνικού ωφέλου και τιμή του εμβολίου. Αν τώρα η κυβέρνηση τσοντάρει ένα ποσό από την τιμή, επιδοτήσει δηλαδή μερικό το εμβόλιο, η τιμή για του καταναλωτέ κατεβαίνει στην πορτοκαλί γραμμή. Αυτό σημαίνει πω τώρα η Σοφία θα κάνει το εμβόλιο, αλλά κανεί άλλο. Το διαφυγόν κοινωνικό κέρδο μειώθηκε μόνο κατά το 1 τέταρτο σχεδόν σε όλε τι χώρε οι κυβερνήσει έχουν συμφωνήσει να παρέχουν το εμβόλιο δωρεάν στου κατοίκου, επιδοτώντα πλήρω την τιμή. Αν λοιπόν η τιμή είναι 0, και ο Μάνο συμφωνεί να εμβολιαστεί, αλλά όχι ο Πέτρο και η Σωτηρία. Το διαφυγόν κοινωνικό κέρδο μειώνεται στο μισό, αλλά και πάλι δεν αναπτύσσεται ανοσία που α πούμε απαιτεί να έχουν εμβολιαστεί 3 στου 4. Αν όμω τώρα η τιμή του εμβολίου γίνει μείον 150 ευρώ, δηλαδή τα τσιμπά για να εμβολιαστεί, ο Πέτρο που πριν βαριόταν κλείνει αμέσω ραντεβού για το εμβόλιο στι 5 και τραπέζι στο Βέρτη για τι 6.30, μειώνοντα το διαφυγόν κοινωνικό κέρδο και φτάνοντα το ποσοστό τη ανοσία. Τώρα για τη σωτηρία, η μόνη σωτηρία είναι που έκαναν το εμβόλιο οι άλλοι. Στο συγκεκριμένο μοντέλο κινήτρων δεν είναι εύκολο να προκύψει σοβαρή στρέβλωση, γιατί δεν υπάρχει τρόπο να αυξηθεί η ίσπραξη όπω και να το καταστρατηγήσει ο χρήστη. Η μόνη περίπτωση που βλέπω εγώ να γίνει κάτι τέτοιο είναι αν κάποιοι Έλληνε που έχουν εμβολιαστεί σε άλλε χώρε, όπω εγώ, έρθουν στην Ελλάδα και επιχειρήσουν να ξαναεμβολιαστούν μόνο και μόνο για να πάρουν τα χρήματα, βάζοντα σε κίνδυνο όμω την υγεία του. Αν εσεί τώρα έχετε σκεφτεί άλλου τρόπου, γράψτε του κάτω στα σχόλια. Πάντα χαίρομαι να διαβάζω ιδιοφυεί τρόπου παράκαμψη κινήτρων. Υπάρχουν όμω και μια σειρά άλλων προβλημάτων πέραν τη τρέβλωση που αξίζει να δούμε. Καταρχά, υπάρχει ο περισσότερο ψυχολογικό παρά οικονομικό κίνδυνο το κίνητρο να αυξήσει τη δυσπιστία του κοινού απέναντι στο εμβόλιο. Κάποιο δηλαδή να πει, για να πληρώνουν αυτοί, μάλλον το εμβόλιο δεν είναι και τόσο καλό. Αυτό με απλά λόγια κάνει κάποιο κόσμο που αγνοεί την οικονομική θεωρία των εξωτερικότητων να πιστέψει ότι το εμβόλιο ανήκει σε μία από τι άλλε δύο κατηγορίε προϊόντων αρνητική τιμή: τα σκουπίδια ή τα επικίνδυνα αγαθά. Ένα άλλο πρόβλημα που μερικέ φορέ παρατηρούμε σε τέτοιε περιπτώσει. Είναι το σύστημα των κινήτρων να παγιώνει ανάλογε προσδοκίε και για το μέλλον. Σε μια μελλοντική πανδημία δηλαδή, ο πληθυσμό μπορεί σκοπίμω να δείξει πολύ χαμηλή διάθεση να εμβολιαστεί, πιέζοντα εμέσω την κυβέρνηση να δώσει και πάλι οικονομικά κίνητρα. Ένα ακόμη πρόβλημα είναι ότι αυτά τα προγράμματα χρησιμοποιούν δημόσιου πόρου για να πείσουν δύσπιστα άτομα να κάνουν κάτι που είναι καλό και για τα ίδια. Στο παράδειγμα που είδαμε, ίσω να προσέξατε ότι για να πείσουμε τον Πέτρο να εμβολιαστεί έπρεπε να πληρώσουμε και το Μάνο και τη Σοφία που θα εμβολιάζονταν και χωρί τα κίνητρα αν το εμβόλιο ήταν απλώ δωρεάν. Με λίγα λόγια, ο εμβολιασμό του Πέτρου μα κόστησε 450 ευρώ, όχι μόνο 150. Αν πάλι δίναμε τα 150 ευρώ μόνο σε τύπου σαν τον Πέτρο, θα ήταν σαν να προτρέπαμε το Μάνο και τη Σοφία να φερθούν και αυτοί σαν τον Πέτρο, που ούτε χρήματα θα μα γλίτωνε τελικά, ούτε καλύτερο αποτέλεσμα θα είχε. Τέλο, ένα ακόμη σύνηθε πρόβλημα αυτή τη μεθόδου είναι ότι γεννά διαφθορά. Για παράδειγμα, πρόσφατα στη Ρωσία, η κυβέρνηση άρχισε να εξαναγκάζει του δημόσιου λειτουργού να εμβολιαστούν. Αυτό δημιούργησε μαύρε αγορέ όπου κάποιοι σε εισαγωγικά θεραπευτέ, με ένα μικρό αντίτιμο, έχυναν το εμβόλιο στον νεροχήτη και σου έδιναν κανονικά το πιστοποιητικό. Αυτό είχε ω αποτέλεσμα και οι παραβάτε να μην είναι ανοσοποιημένοι και κάποιοι άλλοι που με τα χαρά θα έκαναν το εμβόλιο να στερούνται τη ευκαιρία. Τον Ιούνιο του 2021, μάλιστα, η ρωσική αστυνομία προχώρησε σε δεκάδε συλλήψει που αφορούσαν τέτοια περιστατικά. Οι εμπειρικέ έρευνε που έχουν διεξαχθεί για οικονομικά κίνητρα στον εμβολιασμό δείχνουν πω αυτά δύσκολα παρουσιάζουν στρέβλωση. Υπάρχει όμω διαφωνία μεταξύ των ερευνητών στο αν τα χρηματικά κίνητρα συμβάλλουν στην αύξηση των εμβολιασμών. Στην Αμερική έχει παρατηρηθεί ότι η προσφορά ενό δωρεάν ντόνατ και ενό καφέ μπορεί να πείσει αρκετού να εμβολιαστούν. Από την άλλη, έρευνε στη Γερμανία δείχνουν πω το ποσό που απαιτείται για να πείσει μπορεί να υπερβαίνει και τι 3.000 ευρώ. Υπάρχουν πάντω και έρευνε που έχουν δείξει πω τα οικονομικά κίνητρα δεν επιδρούν καθόλου. Από την αντίδραση πάντως που έχει προκαλέσει το θέμα στην ελληνική κοινή γνώμη, φαίνεται πως το ποσό που δίνει η κυβέρνηση δεν έχει περάσει απαρατηρητό από πολλούς που ανήκουν στην κατηγορία του Πέτρου. Μια άλλη πολύ ενδιαφέρουσα μέθοδο παροχή κινήτρων που οι έρευνε δείχνουν πω μπορεί να αποδώσει, ακόμα και όταν δεν είναι δυνατόν να προσφερθούν υπολογίσιμα ποσά σε όλο τον πληθυσμό, είναι οι λοταρίε. Όπου αντί να δίνει σε κάθε χρήστη κάποιο μικρό χρηματικό ποσό, του παρέχει ένα λαχνό με την πιθανότητα να κερδίσει ένα πολύ μεγαλύτερο ποσό στο τέλο, αν είναι τυχερό ή τυχερή. Πολλοί οικονομολόγοι θεωρούν ότι με τι λοταρίε τα κίνητρα είναι πολύ πιο ισχυρά από ότι με τα μικρότερα σίγουρα ποσά. Παρ' όλα αυτά, στη συγκεκριμένη συγκυρία που βρίσκεται σήμερα η Ελλάδα, αν και η μέθοδο με τη λοταρία είναι γνωστή στην κυβέρνηση, γιατί αν δεν κάνω λάθο την εφαρμόζει για να παρέχει κίνητρα στο κοινό να συλλέγει φορολογικέ αποδείξει ή κάτι τέτοιο, η Κάζο όπω πρέπει να κρίθηκε προτιμητέο να ακολουθηθεί ο δρόμο των 150 ευρώ, γιατί όπω και να έχει, αυτά θα φέρουν και μια στοιχειώδη κίνηση στην αγορά, κάτι που πιθανότατα δεν θα γινόταν με τη λοτάρια και στην παρούσα φάση η χώρα μάλλον το χρειάζεται. Πριν κλείσω, θα ήθελα να ευχαριστήσω του φίλου του καναλιού Βασίλη Κοκότη, Παναγιώτη Καρανδάνη, Νίκο Πετάνη και Θεόδωρο Κρεβατά, που έκαναν την πολύ ευγενική χειρονομία να κοινοποιήσουν κάποιο προηγούμενο βίντεο του Greekonomics στα social media. Αν κάποιοι από εσά ανακαλύψατε αυτό το κανάλι στον οριμαγδό του YouTube, σε ανθρώπου σαν αυτού το οφείλετε, και είναι δικό μου ελάχιστο χρέο να του αναγνωρίζω δημόσια. Στο εξή λοιπόν, όσοι φίλοι του καναλιού κοινοποιούν βίντεο του Greekonomics στο Facebook, στο Instagram, σε Stories, στο Twitter, στο TikTok ή σε ό,τι άλλο μέσο διαθέτει ο καθένα, θα αναγράφω το όνομά του σαν υποστηρικτέ του καναλιού με ευχαριστίε στο τέλο κάθε βίντεο. Μόνο να βάζετε χάστα Greekonomics για να μπορώ να σα βρίσκω ή κάντε μετά και προσωπικά. Το Greekonomics δεν ζητά χρηματική υποστήριξη από του θεατέ, ούτε προσπάθει να σα πουλήσει κάτι. Μια κοινοποίηση, ένα like και ένα σχόλιο είναι ο μοναδικός τρόπος που έχετε για να στηρίξετε αυτό το κανάλι αν το θέλετε. Αυτά, στο επόμενο βίντεο συνεχίζουμε κανονικά τη σειρά για την ελληνική κρίση. Μέχρι τότε είμαι ο Κοσμός Μαρινάκης, διδάσκω οικονομική επιστήμη στο Πανεπιστήμιο της Συγκαπούρης και αυτά ήταν τα δεδομένα των οικονομικών κινήτρων. Τα συμπεράσματα δικά σας.